έρχονται με οικονομικά κίνητρα να δελεάσουν τους συναδέρφους, να μετακινηθούν προσωρινά για 3 μέχρι 6 μήνες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 29 αποσπάσεις ενέκρινε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για 3 μήνες σε αστυνομικούς που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι το καλοκαίρι που πλησιάζει, εμείς περιμέναμε να έρθουν οι ενισχύσεις που έρχονται για το καλοκαίρι, τις οποίες και να έρθουν αυτές οι ελάχιστες που έρχονταν κάθε χρόνο, όταν φεύγουν τόσοι συνάδελφοι την ίδια ώρα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όχι σταγόνα στον ωκεανό δεν θα είναι. Δεν υπάρχει πλέον έκφραση για να μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό το οποίο έρχεται. Από την καθαρά Δευτέρα και για 3 μήνες τουλάχιστον 29 αστυνομικοί θα φύγουν από την Καβάλα με προορισμό την Θεσσαλονίκη. 4 από το τμήμα τροχέας, 7 από το αστυνομικό τμήμα, 6 από το τμήμα ασφαλείας, 3 από το τμήμα της Ελευθερούπολης, 2 από το τμήμα της Θάσου, 2 από το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης Μέγας Αλέξανδρος, 2 συνοριακοί φύλακες, 1 από το τμήμα της Νέας Περάμου, 1 από το τμήμα Κρινίδων και 1 από το επιτελείο. Εκτός από τους αστυνομικούς θα μετακινηθούν στην Θεσσαλονίκη και 4 περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Είναι οι πρώτοι 3 μήνες, αλλά οι διαταγές οι οποίες βγαίνουν στην ουσία είναι για 3 συν 3 μήνες, ναι. Απλά επιβιώνουν οι διαταγές. Οπότε θεωρώ ότι οι συνάδελφοι αυτοί στη συντηρητική τους πλειοψηφία, και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά μπορεί να είναι περισσότεροι και το επόμενο τρίμηνο, δεν θα επιστρέψουν. Πολύ φοβάμαι ότι θα αυξηθούν κιόλας. 29 είναι για τη Θεσσαλονίκη, ήδη έχουμε τουλάχιστον 10 την Αθήνα, γιατί αυτές είχαν βγει πριν από κανένα μήνα. Είναι 40 άτομα τουλάχιστον. Όταν εμείς περιμένουμε εν ώψη καλοκαιριού για Θάσο, αεροδρόμιο, περιοχή Περάμου και Ορφανίου, να έρθουν καμιά δεκαριά. Από όλο τον νομό, η διαταγή αφορούσε, η συγκεκριμένη διαταγή αφορούσε όλη την Ελλάδα, πλην της Αθήνας και Θεσσαλονίκης φυσικά. Μάλιστα. Και δήλωσαν από κάθε υπηρεσία του νομού μας, επιλέχθηκαν αυτοί οι 29. Τα κίνητρα τα οικονομικά πραγματικά είναι πολύ μεγάλα και μπορώ να πω ότι και λίγοι φεύγουν με τέτοια κίνητρα. Αλλά επειδή ακριβώς κανένας δεν θα πήγαινε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη από μόνος του, είναι το ΔΕΛΕΑΡ και το ΔΕΛΕΑΡ αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, εφόσον το αρχηγείο και το Υπουργείο, γιατί όλα ξεκινάνε από πολύ ψηλά, δεν αποφασίσουν να δουν την αστυνομία από την αρχή, να δουν όλος αυτό το προσωπικό το οποίο είναι χαμένο και ακόμα και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκεται, είναι μια λύση η οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να εξυπηρετεί την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά στην πραγματικότητα να γονατίζει όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι όμως μια λύση η οποία δεν έχει διάρκεια. Εμείς εν ώψη καλοκαιριού θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Και όχι μόνο εμείς, γιατί αυτές οι μετακινήσεις γίνονται από πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου και αυτές είναι εξίσου τουριστικές και θα έχουν και αυτές πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς οι προτεραιότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι μόνο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα.